Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Η τόσο όμορφη σκηνή του Βασίλη Μαυρωματάκη και της Μαργαρίτας Αλεξιάδη, ως πατέρας και κόρης της Ψυχοκόρες. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς Ψυχοκόρες σε 10 επεισόδια από σήμερα, θα ζήσουμε όλη την γκάμα των συναισθημάτων. Με διαβαθμίσεις από την απόλυτη χαρά και συγκίνηση, στο απόλυτο δράμα. Μπορεί να μοιάζει προς το παρόν ουτοπικό, αλλά θα υπάρξει ευχάριστο φινάλε, για κάποιες από τις αδελφές Πολύζου. Η Βασιλική είναι μία από αυτές. Ακόμη και αν μέχρι το τέλος θα πιστεύουμε το αντίθετο. Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο, η Μαργαρίτα Αλεξιάδη που την υποδίεται μας χάρισε μία υπέροχη σκηνή με τον τηλεοπτικό της πατέρα, Μανώλη Μαυρωματάκη. Το κοινό στα social media συγκινήθηκε με τη στιγμή. Νεφελώδες είναι το τοπίο στις Ψυχοκόρες, με αρκετές συγκρούσεις που ήδη ξεκίνησαν. Η μεγάλη αποκάλυψη της Αρχοντούλας στο Σότο, πως είναι η μητέρα του, τον έφερε σε ρήξη με εκείνη και τη Μαρίκα και σύντομα και εκτός σπιτιού. Σύντομα και οι μη βιολογικοί του γονείς θα μάθουν από εκείνον την αλήθεια. Το δράμα βέβαια θα το ζήσει ο Κοσμάς, ο οποίος δεν γνώριζε την κρυφή συμφωνία της γυναίκας του Νέλλας με την Αρχοντούλα. Στην οικογένεια Κοτρότσι θα έχουμε πολλές αναταραχές ακόμη. Ποικιλία στις ανατροπές. Αλλά δεν ήρθε η στιγμή ακόμη να μιλήσουμε για αυτές. Υπάρχει πόνος, δάκρυα, αποχωρισμοί, αλλά και happy end. Και όσο και αν έκλαψε χθες η Νεκταρία Γιαννουδάκη, ως Αρχοντούλα, τόσο θα χαμογελάσει στο τέλος. Υπάρχει όμως ελπίδα και σε μία ακόμη από τις αδελφές Πολύζου, τη Βασιλική. Χθες συγκινηθήκαμε με τη σκηνή του, αντίο, στον πατέρα της που ξεψύχησε στην αγκαλιά της. Πριν από αυτό όμως κατόρθωσε να της πει ότι η αμνησία του όταν την είδε, ήταν τεχνητή, για να την προστατέψει. Πρόλαβε να της χαμογελάσει να της δώσει κουράγιο, να την αποκαλέσει ξανά ως το «σπουδαγμένο» μου. Οι τηλεθεατές συγκινήθηκαν. Μικρός εξ αρχής ο ρόλος του Μανώλη Μαυρωματάκη, αλλά πολύ ουσιαστικός. Η συνέχεια είναι η καλύτερη για τη Βασιλική. Η υπεύθυνη του στρατοπέδου θα τη βοηθήσει να το σκάσει, χρησιμοποιώντας τη ψεύτικη ταυτότητα μίας άλλης κρατουμένης. Η απόφαση να δοθεί χάρη σε ορισμένες κρατούμενες, την ευνοεί. Χωρίς να το καταλάβει κανείς, φεύγει από το νησί του μαρτυρίου της. Εκείνος που θα πρέπει να ανησυχεί όμως από εδώ και πέρα είναι ο Παύλος. Θα εκπλαγεί όταν τη δει στην πόρτα του, θα κλάψει, θα τη ζητήσει συγγνώμη, αλλά πλέον θα είναι αργά. Η Βασιλική δεν θα μπορεί να ξεχάσει τόσο εύκολα την προδοσία του. Και η αδιαφορία που αρχικά επέδειξε μέχρι να την εντοπίσει στην εξορία, αδιαφορία ήταν. Όμως θα τον δει στο τέλος να τη βοηθά οικονομικά και με μια μεγάλη υποτροφία για το εξωτερικό. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει, όταν όλα πια τελειώσουν για εκείνον. Τουλάχιστον να της προσφέρει λίγη χαρά στο τέλος. Εκείνη που επίσης θα τη βοηθήσει θα είναι η μάγια. Θα έχει τύψεις μόλις ανακαλύψει το παρελθόν του πατέρα της με τις υιοθεσίες και θα ακούσει τη Βασιλική να μιλά για εκείνη με τα καλύτερα λόγια στον Παύλο. Ακόμη και αυτό θα την κινητοποιήσει στο να καταλάβει τα λάθη της. Μπορεί να την πλήγωσε η Βασιλική, αλλά της αξίζει να γνωρίσει την ευτυχία. Έτσι κρυφά σχεδόν, θα της δώσει το σημείωμα με τη διεύθυνση του Κοτρότσι, δίχως να γνωρίζει ακόμη η Βασιλική, τι την περιμένει. Γιατί μπορεί να μην βρει τη Μαρίκα εκεί. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμη μέχρι τη μεγάλη συνάντηση. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.